αγωνιστές και αγωνίστριες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ένα πράγμα έχει υποσχεθεί, ότι θα είναι με όλες τις δυνάμεις στους αγώνες των κλάδων, στην κάθε συνοικία, απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση. Διαμορφώθηκαν αθρηστικά, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, αρνητικοί συσχετισμοί. Το κεφάλαιο βρήκε τους κατάλληλους υπηρέτες συνολικά σε όλο το φάσμα, από το αυθεντικό εκφραστή τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ που γονάτισε ακριβώς γιατί δεν μπορούσε να υπηρετήσει και τον αποκαλύψαμε με όλους τους τρόπους ότι δεν έχει τίποτα να κάνει με αριστερά και προοδευτικά συνθήματα. Έχει διατάξει τις δυνάμεις μέχρι και τα φασιστοειδή ορφανά για να υπηρετήσει σε μια ενδεχόμενη καπιταλιστική κρίση το επόμενο διάστημα την περαιτέρω κερδοφορία. Τίποτα στα προγράμματά τους δεν αφορά τις ανάγκες μας. Τα δημοσιονομικά κόστη τα οποία προβλέπονται δεν προβλέπουν την κάλυψη του παραμικρού, είτε σε σχέση με την κοινωνική πολιτική, είτε σε σχέση με το εισόδημα, τις συντάξεις και όλα αυτά που έχει ανάγκη ο λαός μας. Λέμε ότι δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί, είμαστε πολύ πιο έμπειροι. Δεκάδες χιλιάδες όχι μόνο ψήφισαν το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά θα σταθούν αγωνιστικά σε όλα τα μέτωπα και έχουμε όλα τα παραδείγματα που λένε ότι είναι καθαρά απόφαση των εργατών, των εργαζομένων να οδηγηθούν με διεκδικήσεις σε κατακτήσεις. Τα παραδείγματα είναι πολλά και βέβαια και ο δικός σας κλάδος αυτή την προϋπόθεση καλλιεργεί μέχρι να φτάσουμε στη νίκη. Αυτός είναι ο μονόδρομος που έχουμε. Να ορθώσουμε ανάστημα σε όλους τους κλάδους, πυλώνες, για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αντεπίθεσης συνολικά του εργατικού, του λαϊκού κινήματος ενάντια σε αυτή την πολιτική. Αυτό θα γίνει, είναι όρκος, είναι υπόσχεση. Προχωράμε.